Λοιπόν, σήμερα όμως έχουμε κοντά μας και δεν θέλω να το χάσουμε ούτε λέξη, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για το μεγάλο οροσκόπιο του Σεπτεμβρίου και είναι κοντά μας ο Γιώργος Ματσάκος. Καλώς ήρθες, Γιώργο μου! Καλώς σας βρήκα! Μετά τις διακοπές μας, ανανεωμένοι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού πρώτα απ' όλα. Καλό χειμώνα αργότερα. Ναι, γιατί ακόμα έχουμε ζέστες και από ό,τι δείχνει. Τι, θέλω και άλλα μπανάνια. Θέλω και άλλα μπανάνια, Γιώργο μου. Και πιστεύω ότι θα μπορέσει να τα κάνει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το μεγάλο οροσκόπιο του Σεπτεμβρίου. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και πρώτη μήνα. Τώρα είμαστε στην πρώτη του μήνα. Μπράβο. Τι μας επιφυλάσσει καλά. Πιστεύω, κοίταξε, κάθε μήνας έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Υπάρχουν κάποιοι μήνες οι οποίοι είναι πολύ δύσκολοι, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι περισσότερο εύκολοι και λιγότερο δύσκολοι. Εδώ θα μπορούσαμε να τον κατατάξουμε σε έναν μεταβατικό μήνα το Σεπτέμβρη, γιατί Οκτώβριος και Νοέμβρης φιλοξενούν εκλήψεις, τις γνωστές και φοβερές εκλήψεις. Ναι, αυτό μας έλεγες και πριν. Ο Οκτώβρης, θα τα πούμε αυτά βέβαια, φιλοξενεί και έναν ανάδρομο Ερμή από τις 21 του μήνα, οπότε εάν έχετε δουλειές να κάνετε οι οποίες χρειάζεται να είναι στην ώρα τους, θα έλεγα να τις κάνετε από το Σεπτέμβριο και να μην τις αφήσετε μέσα στον Οκτώβριο που έχουμε και τις εκλήψεις. Θα μου τα πεις αυτά, γιατί έχουμε να κάνουμε δουλειές. Οπότε είναι ένας μεταβατικός μήνας, ένας μήνας πρεπαρασιών θα έλεγα. Προετοιμάστε τις καταστάσεις που θέλετε να κάνετε. Μάλιστα, ορισμένοι θα μπορέσετε να περάσετε και στη δράση μέσα σε αυτό το μήνα, γιατί έχουμε και μια νέα σελήνη η οποία γίνεται στην Παρθένο, που είναι το κατεξοχή ζώδιο της δουλειάς. Είναι, ας πούμε, αμέσως μετά από το Λεόντα που διασκεδάσαμε όσοι μπορέσαμε, περάσαμε καλά όσοι μπορέσαμε. Καλά ήταν. Και τώρα σιγά σιγά τα. Ξαναμπαίνουμε πάλι. Ακριβώς. Με την είσοδο του ήλιου στην Παρθένο έχουμε. Φυσικά και την επιστροφή συμπίτη με την επιστροφή το τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, όλο αυτό το πραγματάκι. Ωστόσο, θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, εάν και δείχνει, υπάρχουν κάποια δείγματα, ότι θα έχουμε και αναφλέξεις σε ορισμένα σημεία. Από Σεπτέμβρη και μετά. Και μέσα στο Σεπτέμβρη. Και μέσα στο Σεπτέμβρη, ίσως. Το κλίμα δεν είναι ιδιαίτερο καλό. Αυτό δεν χρειάζεται. Ούτε αστρολόγος, ούτε medium για να μας το πει. Μόνο να βλέπεις λίγο ειδήσεις, να διαβάσεις. Ακριβώς. Σε πιάνει λίγο η καρδιά σου. Ωστόσο, θέλω να πιστεύω ότι με θετική σκέψη τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα, αν και δείχνει αυτό το αν. Ότι θα υπάρξουν και αναφλέξεις ανά τον κόσμο, θα έρχονται και περίεργες ειδήσεις στα αυτιά μας. Ναι. Αυτό που δυστυχώς πρόσεξα και φτιάχνοντας, ας πούμε, το οροσκόπιο του Σεπτεμβρίου, είναι ότι έχουμε ένα εξάγωνο μεταξύ δύο πλανητών, οι οποίοι βρίσκονται σε αμοιβαία αποδοχή. Δηλαδή, ο ένας βρίσκεται στο ζώδιο του άλλου. Αυτοί οι δύο πλανήτες είναι ο Κρόνος και ο Πλούτονας. Κάνουν μια πολύ καλή όψη μεταξύ τους. Ναι. Ο Κρόνος είναι στο Σκορπιό, στο κατεξοχήν ζώδιο του χρήματος. Ναι, ο Πλούτονας είναι στον Εγώκερο, στο ζώδιο που δείχνει βαθύτερες αλλαγές. Όλες αυτές οι αλλαγές, τις οποίες προσμένουμε και τις οποίες βλέπουμε να γίνονται, είτε καλές είναι αυτές, είτε κακές, είτε γίνονται με εύσχυμο τρόπο, είτε γίνονται με σκληρούς τρόπους, δεν θα μπορούσαμε να τις αποφύγουμε δυστυχώς μέχρι το 2015. Και αυτό σημαίνει και αναφλέξεις και πολέμους και δυστυχώς τρανταγμούς και μέσα και εντός της χώρας και εκτός. Και international, αλλά και μέσα στη χώρα. Και μέσα στη χώρα θα έχουμε αρκετά έτσι γεγονότα τα οποία. Είναι ένα διάστημα, θυμάσαι, που ήταν ένα δύσκολο διάστημα εκεί, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη. Θυμάσαι. Ναι, βεβαίως. Είναι έτσι, είναι καλύτερο. Είναι λίγο πιο μαλακό, θα το έλεγα. Ωστόσο, επειδή είναι μεταβατικό, οτιδήποτε γίνει τώρα θα έχει επιπτώσεις τους επόμενους δύο μήνες, δηλαδή τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Οι οποίοι είναι κατεξοχήν μήνες όπου. Και οι πλανήτες κάνουν δύσκολες όψεις και όλο κορυφώνεται. Όλο τον Οκτώβριο και όλο τον Νοέμβριο Σχεδόν. Δηλαδή αυτό το τετράγωνο το οποίο μας επηρεάζει μεταξύ ουρανού, ο οποίος είναι ο πλανήτης των επαναστάσεων και του Πλούτονα και το οποίο θα βρίσκεται ισχύ, όπως είχαμε πει, μέχρι το 2015, κορυφώνεται μέσα στο Νοέμβρη. Οπότε, οτιδήποτε γίνει μέσα στο Σεπτέμβρη θα έχει και μια επίπτωση και τον Οκτώβρη αλλά και τον Νοέμβρη. Όπου έχουμε και τις εκλήψεις και τις εκπλήξεις των πλανητών μέσω των δύσκολων αυτών όψεων. Ωστόσο, ας πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε αν συμφωνείς και εσύ το Σεπτέμβρη. Σιγά-σιγά. Θα μιλήσουμε πρώτα στην αρχή για το μήνα γενικότερα. Ναι. Όπως κάνουμε και μετά θα πούμε και για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Αναλυτικά.
Λοιπόν, καταρχάς, η νέα σελήνη του μήνα, το Σεπτέμβρη, σχηματίζεται στον ουρανό της 5ης Σεπτεμβρίου, στο ζώδιο, όπως είπαμε, της Παρθένου. Στο φαινόμενο συμμετέχουν με αρμονικές όψεις ευτυχώς ο Δίας, ο Κρόνος και ο Πλούτονας. Βασικοί αποδέκτες της θετικής ενέργειας της νέας σελήνης είναι τα ζώδια της Γης και του Νερού. Δηλαδή, οι Ταύροι, οι Παρθένοι, οι Εγώκεροι, οι Καρκίνοι, οι Σκορπιοί, αλλά και οι Ιχθύες. Η Αφροδίτη τώρα, μετά τις 10 του μήνα, στις 11 για την ακρίβεια, περνά στο ζώδιο του Σκορπιού. Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου που θα παραμείνει εκεί, θα βοηθήσει ερωτικά και οικονομικά τα γηίνα αλλά και τα υδάτινα ζώδια. Ταύρους δηλαδή πάλι, Παρθένους, Εγώκερους, Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες. Η Πανσέλινος του Σεπτεμβρίου σχηματίζεται στις 19 του μήνα, στον ζωδιακό άξονα μεταξύ Ιχθύων και Παρθένου. Μάλιστα με την διακριτική, θα έλεγα, γιατί είναι κάπως απομακρυσμένος, χορηγία του Δία. Για άλλη μια φορά, ευνοημένα θεωρούνται τα υδάτινα και τα γήινα ζώδια που έχουν την δυνητική τους, ενώ προσοχή χρειάζεται να επιδείξουν κάπως στις κινήσεις τους εκείνη την περίοδο, την περίοδο της Πανσελίνου, επαναλαμβάνω, στις 19 του μήνα, οι σταθεροί λέοντες αλλά και οι υδροχόοι. Το εξάγωνο τώρα που προαναφέραμε του Κρόνου με τον Πλούτονα, οι οποίοι θα είναι σε αμοιβαία αποδοχή αυτό το εξάγωνο, στις 21 του Σεπτέμβρη, βοηθά να αντιμετωπίσουμε τα επαγγελματικά και τα οικονομικά ζητήματα που μας ταλάνισαν και συνεχίσουν να μας ταλανίζουν τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο. Ίσως μάλιστα εκείνη την περίοδο, λόγω αυτού του εξαγώνου και των όψεων οι οποίες, όπως είπαμε, έπονται τους επόμενους μήνες, να έχουμε την απαρχή ή την αρχή κάποιων γεγονότων ή καταστάσεων οι οποίες θα σημαδέψουν, αν θέλετε, όλο το φθινόπωρο αλλά και ένα κομμάτι του χειμώνα του 2013 με το 2014. Τελειώνοντας τον Σεπτέμβριο, να πούμε ότι προς το τέλος του μήνα, μάλιστα πιο συγκεκριμένα στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Ερμής επισκέφτεται τον Σκορπιό, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, λόγω και της ανάδρομης πορείας του. Είναι λίγο νωρίς, αλλά θα σας το πω από τώρα. Ο Ερμής θα είναι ανάδρομος από τις 21 Οκτωβρίου περίπου μέχρι τις 11 Νοεμβρίου. Από τη νέα του θέση, από αυτή τη θέση ο Ερμής, από τις 29 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, θα είναι ιδιαίτερα βολικός και πάλι για τα ζώδια του νερού και της γης, για τους Ταύρους, τους Καρκίνους, τους Παρθένους, τους Σκορπιούς, τους Εγώκερους και τους Ιχθύς, που όπως φαίνεται έχουν την δυμητική τους αυτόν το μήνα. Και πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα 12 ζώδια για το Σεπτέμβριο. Ξεκινώντας με τους κρυούς, όπως πάντα, κάποιες καταστάσεις στον εργασιακό χώρο που σας περιόριζαν ή που σας αποθάρρυναν κατά κάποιο τρόπο, αμβλύνονται ή εκλείπουν με τη νέα σελήνη, η οποία σχηματίζεται στις 5 του μήνα στην Παρθένο και στο 6ο ηλιακό σας σπίτι, αυτό που παραδοσιακά συνδέεται με την εργασία αλλά και με την υγεία σας. Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια της περίοδου θα υπάρξουν καταπληκτικές ευκαιρίες για να βελτιώσετε τη γενικότερη εικόνα της επαγγελματικής πορείας σας, ενώ ένας συνεργάτης είναι πολύ πιθανό να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη δουλειά σας. Η είσοδος τώρα της Αφροδίτης, στον 8ο ηλιακό σας οίκο, από τις 11 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, στο ζώδιο του Σκορπιού δηλαδή, εγγενιάζει μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά αλλά και η ερωτική ζωή σας θα ευνοηθούν σημαντικά, θα γνωρίσουν ποιένες. Μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου θα έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε τα περιουσιακά στοιχεία σας, να τακτοποιήσετε τα χρέη σας, να κάνετε επικερδείς επενδύσεις. Παράλληλα, το ενδιαφέρον σας για τον σύντροφό σας θα αναζωπηρωθεί και θα απολαύσετε πολύ όμορφες στιγμές μαζί του. Η προσοχή σας θα πρέπει να είναι στραμμένη στα επαγγελματικά σας γύρω στις 19 Σεπτεμβρίου, με την Πανσέλινο στο 12ο οίκο σας, καθώς αναμένονται αρκετές και σημαντικές διαφοροποιήσεις. Το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει κάποιες ανατροπές στα σχέδιά σας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν ποικιλοτρόπως το οικογενειακό περιβάλλον σας. Ωστόσο, θα καταφέρετε να βγείτε κερδισμένοι εάν κάνετε τους σωστούς ελιγμούς και δείξετε μια κάποια διπλωματία. Τώρα το εξάγωνο του Κρόνου με τον Πλούτονα στις 21 του Σεπτέμβρη σας βοηθά να αντιμετωπίσετε τα όποια επαγγελματικά προβλήματα. Οι πλανητικές διαλεύσεις στο τέλος του μήνα ανοίγουν νέους ορίζοντες στον τομέα των σχέσεών σας. Μέσα από αυτές, είτε πρόκειται για δοκιμασμένες φιλίες είτε για νέες γνωριμίες, θα διαπιστώσετε ότι αξίζετε το καλύτερο και θα θέσετε υψηλότερα στάνταρτ για τις σχέσεις σας. Βρείτε τρόπους να κάνετε τη δουλειά σας πιο ικανοποιητική και να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσει και μία, όσο τη δυνατόν μπορεί να γίνει αυτήν την περίοδο, αύξηση των αποδοχών σας που θα σας δικαιώσει κρύη. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους.
Καταρχάς, η τροχιά του ήλιου, ο οποίος έχει περάσει ήδη στην αρμονική Παρθένο και η νέα Σελήνη, που σχηματίζεται στο ίδιο ζώδιο στις 5 Σεπτεμβρίου, σας βάλουν σε μια δημιουργική διαδικασία Ταύρη, η οποία αναμένεται να φέρει μεγάλα ωφέλη. Τα ταλέντα βρίσκουν μια θετική διέξοδο, θα έλεγα, και όχι μόνο γίνονται αποδεκτά από τους γύρω σας, αλλά μπορούν και να σας φέρουν ένα επιπλέον εισόδημα. Το ίδιο καλά εξελίσσεται και η αισθηματική ζωή σας, τουλάχιστον για τις πρώτες 10 μέρες του μήνα. Η Αφροδίτη, ο δικός σας πλανήτης της αγάπης και της χαράς, περνά στον τομέα των σχέσεών σας στις 11 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Το διμάστημα αυτό θα ακολουθείτε πλήρως, πιστεύω, συναισθηματικά και θα αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στο σύντροφό σας. Μάλιστα, όσοι είστε ελεύθεροι, θα κάνετε μια νέα γνωριμία που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες σας. Προσπαθήστε ωστόσο να μην παρασυρθείτε από τα συναισθήματά σας. Η Πανσέλινος, που πραγματοποιείται στις 19 του μήνα, σηματοδοτεί αλλαγές στον κοινωνικό σας κύκλο και στις φιλικές σας σχέσεις. Παρόλο που η παρέα μπορεί να αποτελεί τη μέγιστη προτεραιότητα για εσάς, ίσως νιώθετε ότι κάποιες φιλίες ολοκλήρωσαν τον κύκλο σας, καθώς μάλλον κάποιοι μπορεί να σας απογοήτευσαν. Ωστόσο, με την αρμονία μεταξύ Κρόνου και Πλούτωνα στις 21 του μήνα, ενεργοποιείται με θετικούς τρόπους πλέον ο χώρος των σχέσεών σας, οπότε και οι φιλικές σχέσεις που πιθανόν να έχουν ένα μικρό πρόβλημα εκεί με τη Μασέλινο, θα βελτιωθούν σταδιακά. Οι πλανήτες εργάζονται για σας προς το τέλος του μήνα, επεκτείνουν την κοινωνική σας ζωή και σας καθιστούν αγαπητούς και δημοφιλείς. Η δυσαρμονία, ωστόσο, που σχηματίζει ο Άρης με το Λέοντα, με το δικό σας το ζώδιο, σας κάνει ευέξαπτους και κάπως έτσι απαιτητικούς. Εάν τώρα στον αγώνα για επικράτηση χρησιμοποιήσετε έντονη κριτική και ίσως και κάποια αθέμητα μέσα, να θυμάστε ότι θα αντιμετωπίσετε και τα ανάλογα, δηλαδή μια σκληρή στάση από ανθρώπους σημαντικούς. Για εσάς θα έλεγα ότι προς το τέλος του μήνα, προς το τέλος του Σεπτέμβρη, ισχύει το μέτρον άριστον. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, η διέλευση του ήλιου από την Παρθένο και η νέα Σελήνη στις 5 από το 4ο ηλιακό σας οίκο ενεργοποιούν τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειάς σας. Έναν τομέα που πρόκειται να σας απασχολήσει έντονα μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Το διάστημα αυτό, η βελτίωση του χώρου σας αλλά και η σύσφιξη των οικογενειακών σχέσεων θα αποτελέσουν τον άξονα γύρω από τον οποίο θα κινούνται και οι υπόλοιποι τομείς της ζωής σας. Η είσοδος τώρα της Αφροδίτης στον 6ο οίκο του ηλιακού οροσκοπίου σας από τις 11 Σεπτεμβρίου βοηθά να βρείτε τρόπους ώστε να βελτιώσετε την εργασία σας, τις σχέσεις με τους συναδέλφους σας, καθώς επίσης και την υγεία σας. Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, που η Αφροδίτη θα παραμείνει εκεί, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα διατροφής, να κάνετε μια δίαιτα ή να ξεκινήσετε και μια άσκηση που θα σας βοηθήσει να τονώσετε τον οργανισμό σας. Η Πανσέλινος τώρα, που πραγματοποιείται στις 19 του μήνα, φωτίζει τον τομέα της καριέρας σας και σας δίνει την ευκαιρία να αυξήσετε και τα εισοδήματά σας. Οι συνθήκες ευνοούν την ανασχόληση με μια εργασία που θα έχει σαν βάση ίσως το σπίτι και που θα σας επιτρέπει να περνάτε το χρόνο σας δημιουργικά, κερδίζοντας παράλληλα ένα επιπλέον εισόδημα. Παράλληλα και στο επαγγελματικό περιβάλλον θα επικρατεί ένα ευχάριστο κλίμα εκείνη την περίοδο. Στο τέλος του μήνα, όλα δείχνουν ότι αν κάνετε μια μικρή προσπάθεια για να αποκτήσετε όλα όσα εδώ και καιρό επιθυμείτε, θα τα καταφέρετε εύκολα αλλά και σύντομα. Η περίοδος του τέλους Σεπτεμβρίου ευνοεί και την αισθηματική ζωή σας, καθώς όλοι οι πλανήτες θα βρίσκονται στο ζυγό. Ακόμα και αν δεν το επιδιώξετε, είναι αδύνατο να μείνετε ή να νιώσετε μόνοι. Αν μάλιστα είστε δεσμευμένοι, ο σύντροφός σας θα είναι στο πλευρό σας, αφοσιωμένος στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες σας. Αν τώρα δεν είστε δεσμευμένοι, προς το τέλος του μήνα, εκεί μετά τις 21 Σεπτέμβρη, αν θέλετε, εντείνετε τις προσπάθειες για να ανακρύψετε το έτερο ήμιση. Και πάμε στους καρκίνους. Η νέα Σελήνη, που πραγματοποιείται καρκίνη στις 5 του μήνα και στον 3ο ηλιακό σας οίκο, του ηλιακού σας οροσκοπίου μάλλον, αναγγέλει μια θετική περίοδο για να εντρυφήσετε σε νέα χόμπι, για να ταξιδέψετε και να δημιουργήσετε στενότερες σχέσεις με τους γύρω σας. Η θετική γωνία, μάλιστα, που σχηματίζει με τους πλανήτες, πρόκειται να φέρει καινούργια άτομα στη ζωή σας που θα επηρεάσουν τόσο την νοοτροπία όσο και την προσωπική σας ζωή. Στις 11 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη ξεκινά την πορεία της στον τομέα του έρωτα, στο ζώδιο του Σκορπιού, το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με το δικό σας. Εκείνη την περίοδο, από τις 11 Σεπτεμβρίου δηλαδή μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου, θα έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε τα εισοδήματά σας μέσα από κάποιο χόμπι. Θα μπορέσετε να κάνετε πιο φλογερή την αισθηματική σας ζωή με τον σύντροφό σας. Ενώ αν είστε ελεύθεροι, θα κάνετε νέες γνωριμίες που πιθανόν να σας βάλουν και σε διλήμματα.
Αρκετά θετική προβλέπεται και η Πανσέλινος στις 19 του μήνα, που γίνεται στον ένατο οίκο του ηλιακού οροσκοπίου σας, στο ζώδιο δηλαδή των Ιχθύων, ένα άλλο υδάτινο ζώδιο, πολύ φιλικό με το δικό σας. Και μέσα από αυτή την γωνία εσείς μάλλον θα προγραμματίσετε ή θα κάνετε ένα ταξίδι που θα σας ανοίξει νέους ορίζοντες που θα ταιριάζουν απόλυτα με την ευαίσθητη φύση σας. Η παρέλαση των πλανητών από το ζυγό που ξεκινάει από τις 21 του μήνα και μετά και το εξάγωνο Κρόνου Πλούτονα ενεργοποιούν θέματα ψυχισμού και αισθηματικής ασφάλειας. Χαράς Ευαγγέλια για σας και προς το τέλος του μήνα, για τους αδέσμευτους ειδικά, αφού πολλοί θα είναι οι θαυμαστές που θα διεκδικήσουν την καρδιά σας. Ωστόσο, θα πρέπει να δείξετε και λίγο προσοχή εκεί, γιατί πίσω από το τυρί μπορεί να βρίσκεται και η φάκα. Οι πλανήτες υποστηρίζουν με τις συναισθηματικές σχέσεις και τις φιλίες σας, ωστόσο και εσείς θα πρέπει να είστε και λίγο προσεκτικοί. Και πάμε στους λέοντες. Η παρουσία καταρχάς του ήλιου στον τομέα των οικονομικών σας, καθώς επίσης και η νέα σελήνη λέοντες που σχηματίζεται στην ίδια γωνία του ηλιακού οροσκοπίου σας στις 5 Σεπτεμβρίου στο ζώδιο της Παρθένου, θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξασφαλίσετε την οικονομική ασφάλεια που για σας είναι απαραίτητη. Τώρα μπορείτε να αναπτύξετε ρεαλιστικούς οικονομικούς στόχους που αφορούν στην αποταμίευση, στις επενδύσεις ή απλά να ανακαλύψετε νέους τρόπους για να βγάλετε εύκολα κάποια χρήματα. Το σπίτι και η οικογένεια θα είναι το καταφύγιό σας από τις 11 Σεπτεμβρίου με την είσοδο της Αφροδίτης στο ζώδιο του Σκορπιού και στον τέταρτο ηλιακό σας οίκο. Ορισμένοι μάλιστα από εσάς θα ασχοληθείτε με την αγοροπολισία ενός ακινήτου, καθώς η Αφροδίτη θα ευνοεί και θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με τα περιουσιακά. Οι ληστικές τάσεις πρόκειται να βγουν στην επιφάνεια χάρη στην επιρροή της Πανσελίνου στις 19 του μήνα. Η ανάγκη να δημιουργήσετε την οικονομική ανεξαρτησία που ονειρεύεστε εδώ και καιρό, όλα αυτά που επιθυμείτε δηλαδή να κατακτήσετε, θα έρθουν σιγά αλλά σταθερά εάν προσπαθήσετε δυναμικά. Παράλληλα, πιστεύω ότι θα ενδιαφερθείτε για την συναισθηματική σας αποκατάσταση και πολύ θα θελήσετε να αναβιώσετε μία σχέση από τα παλιά. Στο τέλος του μήνα, ο Ερμής θα σας οθήσει να ξαναξεκινήσετε δημιουργικά έργα που είχατε αφήσει στη μέση, καθώς είχατε άλλες προτεραιότητες, ενώ η Αφροδίτη θα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων σας. Τα οικονομικά σας μάλιστα βελτιώνονται σταδιακά και οι προοπτικές είναι θαυμάσιες από το τέλος του μήνα περίπου, εκεί από τις 21 του μήνα και μετά. Η δυνατότητα να βελτιώσετε γενικότερα το επίπεδο της ζωής σας θα αυξήσει την αυτοεκτίμησή σας και θα σας προσφέρει ευκαιρίες για να κάνετε πολύ καλύτερες επενδύσεις. Και πάμε στους Παρθένους και στις Παρθένους που έχουν τα γενέθλιά τους. Η νέα σελήνη που πραγματοποιείται Παρθένη στις 5 του μήνα στο ζώδιό σας σας επιτρέπει να κάνετε αισθητή την παρουσία σας στον κόσμο, να αναλάβετε πρωτοβουλίες και να διεκδικήσετε αυτό που πιστεύετε ότι αξίζετε. Ο Δίας καταρχάς που ρίχνει τις ευνοϊκές του ακτίνες στη νέα σελήνη αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία σας. Αποφύγετε ωστόσο την υπερβολική έκθεση στον ήλιο και στο Δία και φροντίστε να τακτοποιήσετε έγκαιρα τα χρέη σας. Η Αφροδίτη, που κάνει την είσοδό της στον τρίτο ηλιακό σας οίκο, δηλαδή στο ζώδιο του Σκορπιού, ανεβάζει την ερωτική διάθεση στα ύψη, με αποτέλεσμα να μαγνητίζετε και να αχμαλωτίζετε στα δίχτυα της γοητείας σας τα θύματά σας. Αν είστε οπαδοί των περιστασιακών σχέσεων, θα έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Οι υποθέσεις τώρα που καθυστερούσαν επιλύονται και τα νεύρα σας ηρεμούν. Με λίγη καλή θέληση θα καταφέρετε να φέρετε και πιο κοντά το τέρι σας. Η Πανσέλινος, που πραγματοποιείται στις 19 του μήνα στο πολικό ζώδιο των Ιχθύων, θα στρέψει το ενδιαφέρον σας φυσικά στο κομμάτι των σχέσεών σας. Εκείνο το διάστημα θα αναρωτηθείτε αν οι προσδοκίες σας για το μέλλον είναι κοινές με το τέρι σας ή αν τα αρώματά σας διαφέρουν τόσο που είναι δύσκολο να συμβαδίσετε. Στο τέλος του μήνα η κοινωνικότητά σας θα είναι αρκετά αυξημένη και ο ελεύθερος χρόνος σας θα μοιράζεται ανάμεσα στους φίλους και στο σύντροφό σας. Η συμμετοχή σας μάλιστα σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις θα φέρει κοντά σας ανθρώπους που θα σας φανούν χρήσιμοι στα επαγγελματικά σας. Επιπλέον, όσοι είστε ελεύθεροι, θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε εκεί προς το τέλος του μήνα μια νέα, πάρα πολύ σημαντική γνωριμία μέσα από το φιλικό περιβάλλον σας. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Καταρχάς, η διέλευση του ήλιου από το 12ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου και η νέα σελήνη στις 5 Σεπτεμβρίου προσφέρονται για να επαναπροσδιορίσετε τη ζωή σας και να προετοιμάσετε τη νέα σας πορεία.
Η εθελοντική απομόνωση θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα λάθη σας και να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις σας. Το διάστημα αυτό θα πρέπει να ενδιαφερθείτε περισσότερο για τον σύντροφό σας, ώστε να αποφύγετε και κάποιες εντάσεις. Η Αφροδίτη σας εγκαταλείπει στις 11 Σεπτεμβρίου, όχι όμως και η καλή σας τύχη που μετακομίζει στον τομέα των οικονομικών σας. Το άστρο της αγάπης μέσα από το δεύτερο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου θα συνεχίσει να προστατεύει για τα κεκτημένα, τους έρωτες και όλα όσα θεωρείτε σημαντικά στη ζωή σας. Εύνοια θα έχει πάξει σε ακίνητα, σε χρήμα, αλλά και στο σπίτι. Είναι σίγουρο ότι θα καταφέρετε να χαράξετε μια πιο ασφαλή οικονομική πορεία αυτό το διάστημα. Η Πανσέλινος στις 19 του μήνα σας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας, να κόψετε κακές συνήθειες και να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης και διατροφής που θα βελτιώσει την εικόνα σας και θα τονώσει τον οργανισμό σας. Το όφελος στην υγεία σας θα είναι ορατό, καθώς θα διαπιστώσετε ότι έχετε μεγαλύτερη ενεργητικότητα και αποδίδετε καλύτερα στην καθημερινότητά σας αλλά και στη δουλειά σας. Το εξάγωνο κορώνου Πλούτωνα, που διαμορφώνεται στις 21 του μήνα, ευνοεί πολύ τα οικονομικά σας, που είναι πολύ πιθανό να σας φέρουν έσοδα από μια εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων. Στο τέλος του μήνα, με το πέρασμα των πλανητών πλέον στο δικό σας το ζώδιο, οι σχέσεις σας θα είναι καλύτερες από κάθε άλλη φορά και θα κληθείτε να πάρετε αποφάσεις για το μέλλον με τον σύντροφό σας. Ωστόσο, εκεί που θα πρέπει να προσέξετε λίγο προς το τέλος του μήνα είναι ο τομέας των οικονομικών, καθώς ο Ερμής μέσα στο δεύτερο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου θα προκαλέσει σύντομα, δηλαδή μέσα στον Οκτώβριο, εκεί που θα γίνει ανάδρομο, και κάποιες αναταράξεις. Γι' αυτό φροντίστε από τώρα να μην διωγγώνετε τα χρέη σας και να μην επενδύετε χρήματα σε ρυψοκίνδυνες επενδύσεις, θα έλεγα γενικότερα. Ωστόσο, γενικά αυτός ο μήνας που προετοιμάζεται τον επόμενο, που είναι ο δικός σας, είναι αρκετά καλός. Σκορπιοί. Καταρχάς, με τη Νέα Σελήνη στις 5 Σεπτεμβρίου, κέρδη θα προκύψουν από ομαδικές ή συλλογικές προσπάθειες, ενώ φίλοι και κοινωνικές γνωριμίες θα υποστηρίξουν τα σχέδιά σας και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων σας. Η καρδιά σας πλημμυρίζει από όμορφα συναισθήματα για τους άλλους και ξανακτίζεται γέφυρες επικοινωνίες με άτομα που είχατε παρεξηγηθεί ή απομακρυνθεί το προηγούμενο διάστημα. Ένας έρωτας από το φιλικό περιβάλλον, μάλιστα, θα σας ενθουσιάσει. Καλωσορίστε λοιπόν τον πλανήτη του έρωτα στις 11 Σεπτεμβρίου στο δικό σας το ζώδιο. Η άφιξη της Αφροδίτης στο Σκορπιό θα εκτοξεύσει τη γοητεία σας στα ύψη και θα βελτιώσει θεαματικά την πορεία των οικονομικών σας. Για πολλούς από εσάς αναμένονται ταχυκαρδίες, όχι παθολογικής φύσεως, με την έλευση νέων προσώπων ή με την επιστροφή παλαιότερων καταστάσεων που συνεχίζουν να σας ενδιαφέρουν. Κατακτάτε το περιβάλλον σας και ο αισθησιασμός σας φτάνει στα όρια της πρόκλησης. Η αισθηματική ζωή και ο ερωτικός τομέας θα σας απασχολήσουν και με την Πανσέλινο στις 19 του μήνα, που γίνεται στους ηχθείς, καθώς διαπιστώνετε ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα που δεν σας ικανοποιούν και που θα θέλατε να αλλάξουν. Οι προσπάθειες που θα κάνετε για να βελτιώσετε τις σχέσεις σας θα είναι αξιέπαινες, ενώ είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι από εσάς θα κτίσετε πολύ πιο δυνατές και πολύ πιο γερές γέφυρες επικοινωνίας με όλο τον γύρω κόσμο σας. Ο Κρόνος, μάλιστα, από το ζώδιό σας σχηματίζει εξάγωνο με τον κυβερνήτη σας, τον Πλούτωνα, στις 21 του μήνα και ανανεώνει την εμφάνισή σας αλλά και την ψυχολογία σας. Η παρουσία της Αφροδίτης και του Ερμή στο ζώδιό σας στο τέλος του μήνα σας προσφέρει το κίνητρο να ανοίξετε ένα νέο κεφάλαιο και να επαναπροσδιορίσετε τις φιλοδοξίες σας. Μια ερωτική σχέση μπορεί να σας πάρει τα μυαλά και να χάσετε έτσι παροδικά την ψυχραιμία και τη σταθερότητα που σας χαρακτηρίζουν. Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα δημιουργηθούν από αυτή την κατάσταση είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν λίγο τις σχέσεις με συγγενείς και φίλους, αλλά εσείς θα περνάτε μια χαρά. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Τοξότες. Η Νέα Σελήνη και ο Ερμής στην Παρθένο εξυπηρετούν πολύ τις προσδοκίες σας όσον αφορά σε νέες επαγγελματικές δραστηριότητες και σε θέματα που σχετίζονται με την πνευματική εξέλιξή σας. Οι πλανήτες δραστηριοποιούν ζητήματα καριέρας και σας φέρουν πολύ πολύ κοντά σε μια μεγάλη επαγγελματική επιτυχία. Οι περισσότεροι από εσάς θα κάνετε μεγάλα βήματα προόδου, θα κερδίσετε σημαντικούς πόντους σε κάθε σχέδιο και θα βελτιώσετε πολύ τα οικονομικά σας. Στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να είστε περισσότερο προσεκτικοί στις σχέσεις σας, θα έλεγα. Το σύμπαν έρχεται να σας υπενθυμίσει ζητήματα και εκκρεμότητες που αφορούν στην προσωπική ζωή σας. Πάντως, είναι σίγουρο ότι με τη νέα θέση της Αφροδίτης στη σκιά του σκοπίου σας, δηλαδή στο ζώδιο που είναι πριν από εσάς, στο ζώδιο του Σκορπιού, θα σας βοηθήσει να καταφέρετε κάποιες χρυσές λύσεις που θα ικανοποιούν τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά σας θα σας φανούν πολύ χρήσιμες για την εξέλιξή σας.
Η Πανσέλινος τώρα στις 19 Σεπτεμβρίου αναμένεται να δρομολογήσει μια σειρά από ποικίλα γεγονότα στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας. Από την πλευρά σας, κρίνεται σκόπιμο εκείνη την περίοδο της Πανσελίνου να δείξετε λίγη ψυχραιμία και να μην επηρεάσετε από καταστάσεις που μπορεί να φαίνονται ιδανικές. Αν χρειαστεί να συνάψετε κάποιες συμφωνίες ή να υπογράψετε συμβάσεις συμβόλαιο, καλά θα ήταν να προσέξετε που βάζετε την υπογραφή σας για να μην βγείτε ρηγμένοι. Το ξάγωνο, ωστόσο, χρόνου Πλούτωνα που σχηματίζεται στις 21 του Σεπτέμβρη θα σας δείξει πώς πρέπει και πού να κινηθείτε έτσι ώστε να νιώσετε πιο ασφαλείς. Τέλος, με την αυλαία του Σεπτέμβρη το μυαλό σας δεν σταματά να δουλεύει στιγμή με αποτέλεσμα να συλλαμβάνετε συνεχώς καινούργιες ιδέες για τις βελτιώσεις που επιδέχετε ακόμα η δουλειά σας ή η καθημερινότητά σας. Έτσι το χρήμα αρχίζει να ρέει καλύτερα θα έλεγα, ενώ και οι συνθήκες της ζωής σας βελτιώνονται μέρα με τη μέρα προς το τέλος του μήνα. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Καταρχάς, η παρουσία του Ερμή στο φιλικό ζώδιο της Παρθένου ανοίγει νέους ορίζοντες στην επαγγελματική αλλά και την αισθηματική ζωή σας. Για πολλούς από εσάς, ένα ταξίδι μπορεί να κρύβει όμορφες οικονομικές ή άλλες εκπλήξεις. Με το σχηματισμό της Νέας Σελήνης, στο ίδιο ζώδιο, στην Παρθένο δηλαδή, στις 5 του μήνα, οι προοπτικές για επιτυχία σε νέες συνεργασίες είναι κάτι παραπάνω από τέλειες. Οι καταστάσεις που θα δημιουργηθούν θα σας δώσουν απέραντη χαρά αλλά και ικανοποίηση. Θαυμάσια και η νέα θέση της Αφροδίτης στις 11 Σεπτεμβρίου για σας ενεργοποιεί πολύ θετικά τον τομέα των φίλων, των ομοειδεατών και των προσώπων που μοιράζεστε κοινές επιθυμίες. Κέρδη και ωφέλη θα προέρθουν από εταιρείες, συνεταιρισμούς, νέες επιχειρήσεις και συμφωνίες. Έρωτες μέσα από το φιλικό περιβάλλον αναμένεται να αφυπνίσουν το βασικό σας ένστικτο. Άνθρωποι που προέρχονται από άλλες χώρες ή έχουν διαφορετική κουλτούρα από εσάς θα σας βοητεύσουν. Το ενδιαφέρον σας θα είναι επικεντρωμένο στον τομέα της καριέρας σας, όπου σκοπεύετε να αγωνιστείτε για να πετύχετε κάτι καλύτερο στα οικονομικά σας. Ωστόσο, η Πανσέλινος στις 19 στον τομέα της επικοινωνίας θα μπορούσε να σας οθήσει να έτσι, κατά κάποιο τρόπο υπερβείτε τα όρια σας, κάνοντας ενέργειες που δεν είναι ή που δεν φαίνονται να είναι λογικές. Φροντίστε λοιπόν να οργανώσετε καλύτερα το χρόνο σας εκεί προς τις 19 και να εργαστείτε με κέφι χωρίς να καταπονήσετε τον οργανισμό σας. Το εξάγωνο τώρα που διαμορφώνει ο δικός σας κυβερνήτης, ο Κρόνος, με τον Πλούτωνα από το ζώδιό σας, ο τελευταίος, ο Πλούτωνας είναι στο ζώδιό σας, στις 21 Σεπτεμβρίου, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να σας συμβεί. Μετά από μια σκοτεινή περίοδο, καταφέρετε να βάλετε τη ζωή σας σε νέες βάσεις, με πολύ πιο γερά θεμέλια. Οι οικονομικές υποθέσεις συνεχίζουν να σας απασχολούν και πολλοί από εσάς ολοκληρώνετε προς το τέλος του μήνα αγοροπολισίες, μεταβιβάς ακινήτων, από πληρωμές δανείων, γενικότερα οτιδήποτε σας είχε έτσι στενοχωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα στα οικονομικά σας. Είναι καιρός ωστόσο να ασχοληθείτε και με τα προσωπικά σας και να δείξετε περισσότερο ενδιαφέρον στο σύντροφό σας ή στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει ερωτικά. Όσοι από εσάς μάλιστα συνηθίζετε να εμβίβετε σε παράνομες περιπέτειες, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, καθώς οι αποκαλύψεις θα μπορούσαν να σας εκθέσουν. Και πάμε στους σύντροφούς. Με την Αφροδίτη στο ζυγό θα ανακαλύψετε τώρα μέχρι τις 11 του μηνός Σεπτεμβρίου τον πιο ίσως έντονο έρωτα της ζωής σας, συντροχόη. Ή μάλιστα θα αποφασίσετε να επισημοποιήσετε την υπάσχουσα σχέση σας. Οι ημέρες και οι νύχτες σας είναι αρκετά φλογερές, ενώ κυριαρχούν το πάθος και η ζήλια. Με τη Νέα Σελήνη στον τομέα του σεξ στις 5 Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν κλεφτιές ματιές και ανάλογα καρδιοκτύπια, ενώ οι πιο τολμηροί θα περάσετε αμέσως στο κυρίως πιάτο. Από τις 11 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 7 Οκτωβρίου η Αφροδίτη θα ομορφαίνει το επαγγελματικό περιβάλλον σας. Μάλιστα, ο εργασιακός σας χώρος μπορεί να αποτελέσει τη φωλιά όπου θα γεννηθούν νέοι έρωτες, φλερτ και ειδήλια. Εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή και προσεκτικές κινήσεις, αφού ο Άρης απέναντι από το ζώδιό σας θα μπορούσε να δημιουργήσει ζήλες και πολέμιους λόγω της ανόδου σας στον τομέα της καριέρας αλλά και της γοητείας που εκπέμπεται. Τα οικονομικά σας φαίνεται ότι σας προβληματίζουν, όπως όλους μας άλλωστε, ωστόσο με την Πανσέλινο στους εχθείς της 19 θα προκύψουν και ευκαιρίες που θα σας επιτρέψουν να βελτιώσετε τις συνθήκες της ζωής σας. Ίσως μια πάγια αύξηση των αποδοχών σας ή ένα έκτακτο πριν να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σας. Κάποιοι που θα ολοκληρώσετε την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου από εσάς, ενώ κάποιοι άλλοι θα βοηθηθείτε καθώς θα απαλλαγείτε από χρέη που σας ταλαιπωρούν. Η διέλευση των πλανητών από τον τομέα της καριέρας σας συνεχίζεται στο τέλος του μήνα και οι θετικές όψεις που σχηματίζουν από αυτή τη θέση δείχνουν ότι η δουλειά σας πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι η πορεία των οικονομικών που φαίνεται να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα προς το τέλος του μήνα. Στον αισθηματικό τομέα, το συγγενικό περιβάλλον, το δικό σας ή του συντρόφου σας, θα γίνει η αιτία να προκληθούν κάποιες
τις παρεξηγήσεις, λίγο προσοχή εκεί προς το τέλος Σεπτέμβρη. Και τελειώνουμε με τους ιχθύς. Ήλιος και Νέα Σελήνη στο πολικό ζώδιο της Παρθένου, ιχθύες σας καθιστούν τυχερούς στον τομέα των σχέσεων. Η παρουσία της Αφροδίτης στον χώρο της ασφάλειας αποτελεί ένα θαυμάσιο ιονό για την πορεία των αισθηματικών σας. Ο Σεπτέμβρης είναι ιδανικός για να ξανασμίξετε με φίλους που είχατε να δείτε καιρό, να τακτοποιήσετε ερωτικά, έτσι, ερωτικές εκκρεμότητες, να λύσετε ακόμα παρεξηγήσεις που σας είχαν απομακρύνει από αγαπημένα πρόσωπα. Βελτίωση αναμένεται σε όλους τις τομείς της ζωής σας, καθώς η Αφροδίτη περνά στο συμβατό ζώδιο του Σκορπιού στις 11 Σεπτεμβρίου. Μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου που θα παραμείνει εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να ασχοληθείτε με τις ακαδημικές σας επιδιώξεις, να ταξιδέψετε, αλλά και να τακτοποιήσετε επαγγελματικά και νομικά ζητήματα που εκκρεμούν. Θα εκδηλώσετε τα συναισθήματά σας στο τέρι σας και θα συζητήσετε τα κοινά σας όνειρα. Η Πανσέλινος γίνεται στο δικό σας το ζώδιο και εσείς πρωταγωνιστείτε στις 19 Σεπτεμβρίου. Είναι μια Πανσέλινος που θα δρομολογήσει μια σειρά από αλλαγές που θα έχουν σαν αποτέλεσμα να μορφύνει η καθημερινότητά σας. Πολλοί από εσάς θα αποφασίσετε να επισημοποιήσετε τη σχέση που διατηρείτε και να βάλετε τάξη στα αισθηματικά σας. Κάποιοι άλλοι θα συνάψετε νέες πολύ σημαντικές επαγγελματικές συνεργασίες που θα αποδειχθούν εξαιρετικά ευνοϊκές στο μέλλον και για τα οικονομικά σας. Θα χρειαστεί να αξιολογήσετε τα γεγονότα με προσοχή και να πάρετε αποφάσεις με ωριμότητα. Το εξάγωνο Κρόνου Πλούτωνα στις 21 αποτελεί την καλύτερη ένδειξη ότι μπορείτε να υπολογίζετε σε ένα λαμπρό μέρος, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσετε τις προσπάθειες. Τέλος, το τρίγωνο που σχηματίζει ο Ερμής με τον αστερισμό σας από τις 29 Σεπτέμβρη και προς το τέλος του μήνα, σας προετοιμάσει ώστε να αντιμετωπίσετε με νέα όρεξη και αισιοδοξία τα επαγγελματικά σας καθήκοντα. Ορισμένοι μάλιστα από εσάς θα δεχτείτε καινούργιες επαγγελματικές προτάσεις που μπορεί να σας ενθουσιάσουν και μάλιστα να σας φέρουν και μια οικονομική άνεση, αυτή που εδώ και καιρό επιθυμείτε να έχετε. Και αυτό το εύχομαι αυτό για την οικονομική άνεση και για τα 12 τα ζώδια. Όλοι μας ταλανιζόμαστε από την οικονομική κρίση. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα, αν και μέχρι το 2015, όπως έχουμε πει, θέλει υπομονή από όλους μας. Γιώργο μου, αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν έτσι εδώ κοντά μας και μας τα είπες και ωραία. Τουλάχιστον για το Σεπτέμβριο. Ναι, και ωραία για το Σεπτέμβριο, και εύχομαι να είναι ακόμα πιο ωραία από αυτά που σας είπα. Ωραία. Να είναι πιο άσχημα, δεν θα είναι, φαντάζομαι. Όχι, ωραία, όλα ωραία και καλά. Τουλάχιστον να σας έχουμε μια θετική εξέλιξη και μια θετική σκέψη. Θετική σκέψη να κάνουν και οι πολιτικοί μας, θετική σκέψη να κάνουν και όλοι. Αυτό είναι ένα άλλο. Γιατί κομμάτι, το 1770 που έγινε αυτό, που γίνανε αυτές οι τέτοιες, ακολούθησε η Αμερικανική Επανάσταση και η Γαλλική Επανάσταση. Αλήθεια. Ναι. Και δυστυχώς η πείνα είναι ο πιο κακός σύμβουλος. Μάλιστα. Εγώ αυτό έχω να πω για τους με αποδέκτες τους πολιτικούς. Ναι, εντάξει, αυτό ναι, μακάρι να τα ακούσουν και αυτό. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο. Εμείς είμαστε όμως εδώ στα δικά μας. Ακριβώς. Θα ξαναείμαστε μαζί την άλλη Τρίτη μέσω Skype. Μέσω Skype. Για να τα ξαναπούμε. Ακολουθεί ο Βασίλης Αρυμπαλίδης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και σήμερα και τα ακούσατε και θα ακούσουμε και θα τα ξαναλέμε. Πολλά φιλάκια, να προσέχετε.